Έχει αρχίσει η καταβολή της ΕΦΑΠΑΞ χορηγίας για στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και των αυτοτελώς εργαζομένων, αλλά δυστυχώς εντοπίζονται σοβαρά προβλήματα στο εν λόγω σχέδιο. Το ΑΚΕΛ εδώ και μέρες ζήτησε από την κυβέρνηση τη συμπερίληψη των συνταξιούχων αυτοτελώς εργαζομένων που συνεχίζουν να συνεισφέρουν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των συνταξιούχων ιδιοκτητών επιχειρήσεων στο σχέδιο ΕΦΑΠΑΞ κρατικής στήριξης, οι οποίοι μέχρι σήμερα εξαιρούνταν του σχεδίου. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι από το σχέδιο ΕΦΑΠΑΞ χορηγίας εξαιρούνται και άλλες κατηγορίες αυτοτελώς εργαζομένων, όπως 1. Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, οι οποίοι στη βάση των διαταγμάτων υπέβαλαν και έλαβαν ειδικό επίδομα ασθένειας. Τα άτομα αυτά σε πολλές περιπτώσεις εργοδοτούν προσωπικό, το οποίο έτυχε επιδότησης μέσα από τα ειδικά σχέδια λόγω πλήρους ή μερικής αναστολής εργασιών της επιχείρησης. 2. Οι επαγγελματίες ψαράδες. Και 3. Οι εκπαιδευτικοί, που εργοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας και ταυτόχρονα είναι αυτοεργοδοτούμενοι, καταβάλλοντες εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η απόφαση της κυβέρνησης να αποκλείσει τους πιο πάνω αυτοτελώς εργαζόμενους, οι οποίοι συνεχίζουν να καταβάλουν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αδικεί κατάφορα τα άδικα αυτά και τις επιχειρήσεις τους και επιδεινώνει την ήδη άσχημη οικονομική τους κατάσταση, συνεπία των επιπτώσεων της πανδημίας. Οι επιχειρήσεις των χαμηλοσυνταξιούχων, των ευπαθών ομάδων, οι οποίοι αναγκάστηκαν να παραμείνουν στο σπίτι τους με ειδική άδεια ασθένειας, των ψαράδων και των εκπαιδευτικών, συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους και άρα έχουν τα ίδια λειτουργικά έξοδα με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τύχουν της ίδιας αντιμετώπισης και να συμπεριληφθούν στα κρατικά σχέδια ΕΦΑΠΑΞ στήριξης που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Ως ΑΚΕΛ, θα συνεχίσουμε με παρεμβάσεις μας να ασκούμε πίεση προς τους κυβερνώντες για πάληψη αυτής της διάκρισης σε βάρος αυτοτελώς εργαζομένων, η οποία τους φέρνει αντιμέτωπους με σωρία οικονομικών προβλημάτων.